σήμα βίαιη συμπεριφορά από αστυνομικό, καταγγέλει ότι έπεσε δικηγόρο σε αστυνομικό τμήμα τη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, όπου βρέθηκε ο συνήγορο συγγενικού τη προσώπου. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω τη δικαιοσύνη, απαντούν αστυνομικοί του Ηρακλείου. Για το περιστατικό υπήρξε παρέμβαση από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος ζητά τη διερεύνηση τυχών ευθυνών και την απόδοσή τους με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η οποία κοινοποιείται στις εισαγγελίες εφετών Ανατολικής Κρήτης και Πρωτοδικών Ηρακλείου, καθώς και στον αστυνομικό διευθυντή Νίκο Σπυριδάκη. Σε εμάς περιήλθαν προφορικές καταγγελίες στις 18 Εβδόμου του 2023. Από συνάδελφο, η οποία είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα πύργου, προκειμένου να εκπροσωπήσει εντολέα της, ο οποίος είχε συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ο εντολέας αυτός, όπως μας πληροφόρησε, τύχανε στενό συγγενικό της πρόσωπο. Κατά την μεταγωγή, κατά την επίσκεψή της στο αστυνομικό τμήμα πύργου, η ίδια κατήγγειλε ότι έγινε δέκτης επίθεσης από τον εκεί αξιωματικό υπηρεσίας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα αυτή η επίθεση, η εκδοχή τουλάχιστον, κάθε μέρος δίνει τη διαφορετική του εκδοχή. Η συνάδελφος βέβαια εγχείρησε σε εμάς και σειρά φωτογραφιών που αποδεικνύουν, που δείχνουν μόλοπες και μελανιές στα χέρια της, και άρα για μας το ότι ασκήθηκε αστυνομική βία, αυτό είναι δεδομένο. Η καταγγέλουσα συνάδελφος έθεσε υπόψη μας φωτογραφίες με εμφανή τα σημάδια κακοποίησης σε βάρος της, ενώ σήμερα υπέβαλε και έγκληση κατά του αστυνομικού οργάνου. Το συγκεκριμένο αναφερόμενο περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος δικηγόρου κατά την άσκηση του καθηκόντου του δεν συνάδει με την αποστολή της αστυνομίας, προσβάλλει το δικηγορικό λειτουργήμα, πλήττει το θεσμικό ρόλο του συνηγόρου σε μια ευνομούμενη κοινωνία και περιστέλει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δικηγόρος φέρε την αντέδρασε έντονα στη διαδικασία της λήψης αποτυπωμάτων και να απομακρύνθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διαψεύουν ότι άσκησαν βία σε βάρος της. Όπως υποστηρίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, εμφανίστηκε ως Σταύρος Ενιαλοπολίου η καταγγέλουσα, όπου με ύβρις και απειλές και διαταράσσοντας τη λειτουργία της υπηρεσίας, προέτρεπε τον πατέρα της δράστη να αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα και να αρνηθεί την ενέργεια την οποία υποχρεούνταν να κάνει. Για όλα τα παραπάνω υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο είναι διαθέσιμο προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και αποδεικνύει ξεκάθαρα την νομιμότητα των ενεργειών των συναδέλφων τους. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε είναι να διερευνηθούν οι τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων προσώπων και να αποδοθούν τάχιστα. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε επίθεση. Οι ακριβές συνθήκες ακριβώς είναι αντικείμενο έρευνας και εμείς αυτήν ακριβώς την έρευνα επιθυμούμε να γίνει. Για να ανακαλυφθούν και αν ανακύψουν τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Εμείς δεν διεξάγουμε έρευνα. Την ίδια ώρα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένος να προασπίσει με κάθε νόμιμο μέσο το λειτουργήμα του δικηγόρου και τον θεσμικό του ρόλο.